Είμαστε και εμείς σε αναμονή καταρχήν της υπουργικής απόφασης που θα περιγράφει τον τρόπο καταβολής αυτού που γνωρίζουμε ήδη, δηλαδή του επιδόματος θέρμανσης. Ενώ μέχρι τέλος του μήνα αναμένονται και περαιτέρω ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης στο ενεργειακό πεδίο, μεταξύ αυτών και τα καύσιμα. Να πούμε, γιατί αυτό που φαντάζομαι που ο κόσμος ενδιαφέρεται ήδη περισσότερο και λόγω της περίοδου, είναι το επίδομα θέρμανσης, και να πούμε ότι έως τέλος του μήνα αναμένεται η υπουργική απόφαση. Να δώσουμε κάποια χρονοδιαγράμματα ότι το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι υποβάλλουν έως 30. Πώς το είπατε, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό, μέχρι τέλος Νοεμβρίου, τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Θα ανοίξει η πλατφόρμα. Κοιτάξτε, η διαδικασία, να την ξαναθυμηθούμε πάλι πώς έχει. Καταρχήν πρέπει ό,τι νομοθεσία υπάρχει να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση που να ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους, για τον τρόπο πληρωμής τους. Οτιδήποτε συζητάμε αυτή τη στιγμή και μέχρι να εκδοθεί η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση είναι βάση πληροφοριών που όλοι λίγο πολύ συλλέγουμε. Αυτό που αναμένεται λοιπόν είναι τέλος Οκτωβρίου να βγει η υπουργική απόφαση. Το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για υποβολή των πρώτων αιτήσεων στην ΑΔΕ από τους δικαιούχους. Όσοι υποβάλλουν με την αίτηση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και εφόσον ήταν και περσινοί δικαιούχοι, θα λάβουν την προκαταβολή για το επίδομα θέρμανσης. Ενώ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα λάβουν την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης όσοι πέρυσι έλαβαν επίδομα. Το ξαναλέω, γιατί εδώ θα μπερδευτούμε. Μάλλον να το πούμε πιο απλά στον κόσμο. Από 30 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι περσινοί δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, εφόσον έχουν υποβάλει ήδη την αίτησή τους. Δείτε τώρα αυτό που ακούγεται. Λοιπόν, 30 Νοεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν εκείνοι που υπέβαλαν πέρυσι δήλωση. Έτοιμα. Θα υποβάλουν φέτος, εφόσον και πέρυσι ήταν δικαιούχοι και έχουν διασταυρωθεί τα στοιχεία τους. Δηλαδή θα πληρωθούν από 30 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου. Στις 15 Δεκεμβρίου λύγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους, ούτως ώστε έως τις 30 Δεκεμβρίου να πληρωθούν οι νέοι δικαιούχοι που δεν έχουν προλάβει να πάρουν προκαταβολή στο προηγούμενο διάστημα έως 10 Δεκεμβρίου. Από εκεί και μετά θεωρητικά θα ξανανοίξει η πλατφόρμα και μέχρι 28 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι πληρωμές για τις αγορές που έχουν τιμολογηθεί έως 31 Ιανουαρίου του 2023. Άρα εκεί πάμε σε αυτό που έχει μπερδευτεί ο κόσμος και λέει ότι θα γίνει ένας συμψηφισμός ποσοτήτων μέχρι τον 1 τόνο 1000 λίτρα, αυτοί που πέρυσι πήρανε και αυτοί που φέτος θα παραγγείλουν, και αν δεν έχουν συμπληρώσει μια συγκεκριμένη ποσότητα δεν δικαιούνται επίδομα, γιατί ξέρετε το χαλασμένο τηλέφωνο δημιουργεί τέτοιου είδους θέματα. Αυτό προσπαθώ να αποφύγω τώρα και γι' αυτό με βλέπετε και επιμένω πάρα πολύ να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι τέλος του μήνα που θα εκδοθεί και η υπουργική απόφαση και θα περιγράφει όλα αυτά που για προηγουμένως εγώ ανέφερα ως πληροφορία και τον τρόπο πληρωμής και το κριτήριο ως προς την αγορά πετρελαίου, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η επιδότηση δίδεται μέχρι του έως και το ποσό του μισού της ποσότητας θέρμανσης που έχει, πετρελαίου θέρμανσης που έχει αγοράσει ο δικαιούχος. Άρα λοιπόν να το δούμε γραμμένο στην υπουργική απόφαση και αυτό αναμένεται να γίνει έως το τέλος του μήνα. Ναι, ρωτάει ο Γιάννης για το ποσό της επιδότησης. Αυτό είναι κάτι που διαφέρει από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα. Εμείς είμαστε στο νότο, φαντάζομαι ότι τα χρήματα θα είναι πολύ λιγότερα. Τα χρήματα όπως και κάθε χώρα θα είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι, αλλά μειωμένα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε στις χαμηλότερες τουλάχιστον βαθμίδες. Στις χαμηλότερα κλιμάκια επιδότησης, όχι όλος ο νομός, έχει χωριστεί η χώρα σε ζώνες ανάλογα με το υψόμετρο. Οπότε διαφορετική θα είναι η επιδότηση, ας πούμε, σε ένα ορεινό χωριό του Δήμου Ηρακλείου και διαφορετική
Θα είναι στα παιδινά σας. Συγγνώμη. Εάν το πάρει, δηλαδή μπορεί να το πάρει, να το ρωτήσω διαφορετικά, βάσει της ταυτότητας, τόπου διανομής, διαμονής του κάθε πολίτη που μπορεί να υποβάλει δήλωση για να πάρει αυτό το επίδομα, ας πούμε Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Βιάννου, είναι ορεινός δήμος. Είναι ένας δήμος. Θα πάνε στο σύνολό τους ή θα επιλέξει χωριά διάφορα. Χωριά είναι. Εντάξει, αναφερθήκατε στο Δήμο Βιάννου, που νομίζω, χωρίς να είμαι βεβαίως, ότι είναι ίδιο το ποσό, αλλά ο Δήμος Ηρακλείου ή ο Δήμος Μαλεβιζίου, για παράδειγμα, με βεβαιότητα ο Δήμος Μαλεβιζίου, έχει διαφορετική επιδότηση στο γάζι και διαφορετική επιδότηση στο Κρουσόνα, για παράδειγμα. Και ξέρουν οι της Αθήνας ποιο χωριό είναι ορεινό στο Μαλεβίζι και ποιο όχι. Να σας πω πώς γίνεται. Με το ταχυδρομικό κώδικα και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ, ταυτοποιούν το χωριό που μένει καθένας. Έχοντας τα στοιχεία λοιπόν από τη γεωγραφική υπηρεσία, έχουν χωρέσει σε χιλιάδες ζώνες. Καλά, μην φανταστείτε ότι πρόκειται για καμιά τεράστια διαφορά, έτσι προς Θεού. Είναι ελαφρά αυξημένο όσο πιο ορεινό είναι το χωριό. Μάλιστα. Για μένα είναι ίσως και λίγο πιο δίκαιο. Έτσι, εφόσον λειτουργήσει βέβαια το σύστημα. Όχι, εγώ δεν σχολίασα το αν είναι δίκαιο ή όχι το σύστημα. Σαφέστατα δίκαιο είναι, αλλά είπα αν είχαν τη γνώση και πώς το κάνουν επάνω και πώς επεξεργάζονται τα στοιχεία στο Υπουργείο, το αρμόδιο, αλλά μας δώσατε έτσι μια εξήγηση. Λοιπόν, στα χαμηλά, χαμηλό υψόμετρο, μικρότερη, ακόμα μικρότερη τιμή, σε υψηλότερα τέλος πάντων μέτρα διαμονή, σε ορεινά χωριά, κάθε περιφερειακή ενότητας, όποια και αν είναι η διαφορά, ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά, είναι μεγαλύτερο το επίδομα θέρμανσης. Ακριβώς. Αυτό ισχύει και πέρυσι. Ήταν πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε από πέρυσι. Δώστε μου γιατί ο χρόνος περνάει. Το Fuel Pass 3, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το Fuel Pass 2, τι στην ευχή γίνεται? Υπάρχει ένα ζήτημα με το Fuel Pass 2 και μάλιστα το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα. Υπάρχουν ακόμα δικαιούχοι οι οποίοι δεν έχουν δει τα χρήματα είτε στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στην εφαρμογή του κινητού του. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο τα στελέχη του Υπουργείου το ρίχνουν σε λάθη στις αιτήσεις, τα οποία λάθη όμως είναι αδιευκρίνιστα. Και καλό θα είναι αν ανοίξει Fuel Pass 3, γιατί ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα ότι θα ανοίξει ένα Fuel Pass 3, να δοθούν. Να βρεθούν τα λάθη που έγιναν για να μην ξαναγίνουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που και οι φοροτεχνικοί και οι πολίτες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα δεν βλέπουν κανένα λάθος, όμως τα χρήματα δεν έχουν σωθεί στο λογαριασμό. Ναι, νομίζω ότι αυτό οι διευκρινήσεις που θα πρέπει να δοθούν, γιατί όταν υπάρχουν μηνύματα τα οποία μπαίνει κάποιος μέσα στην εφαρμογή, στο Fuel Pass 2, για να δει σε ποιο σημείο είναι η αίτησή του, δεν έχει πάρει χρήματα και λέει ότι τα στοιχεία ακόμα είναι υπό επεξεργασία από το δικαιούχο, μέχρι εκεί δεν σου δίνει ωστόσο παρακάτω κάποια διευκρίνηση. Διόρθωσε το, άνθρωπέ μου, άμα είναι έτσι το θέμα, να τελειώνουμε. Ή πες μου ότι ξέρεις, διόρθωσε αυτό από τη στιγμή που είμαι δικαιούχος του Fuel Pass 2, να τα πάρω, να τελειώνουμε, ναι. Ναι, γιατί τελικά ο κόσμος έχει καταλήξει. Οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2 που δεν έχουν λάβει τα χρήματα, πιο πολλά χρήματα θα δώσουν στο τηλέφωνο, προσπαθώ να βγάλουν μια άκρη με το τι γίνεται από τα χρήματα που δικαιούνται στο Fuel Pass 2. Γιατί αν εγώ επιχειρήσω για να το κάνω προσωπικό, να πάρω κάπου στην Αθήνα ένα τηλέφωνο σε κάποιο υπουργείο, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά πού θα πρέπει να απευθυνθώ? Είναι το τηλέφωνο το 15555 που παίρνουμε. Είτε ποιο, το πενταψήφιο, ποιο είπατε? Το 15555, αλλά είναι και το τηλέφωνο της ΑΔΕ, το γνωστό τηλέφωνο για το κοινό στην ΑΔΕ. Οι άνθρωποι όμως δεν έχουν απάντηση. Είναι υπό επεξεργασία, θα σας ενημερώσουμε. Έληξε και η περίοδος εξόφλησης μέχρι τότε. Ναι. Έληξε η περίοδος υποβολής των δηλώσεων, διορθώσεων, εξόφλησης. Άρα λοιπόν 3 στα 3, οι περισσότεροι νομίζουν ότι, ξέρετε, έχουν χαθεί αυτά τα χρήματα. Δεν είμαι αισιόδοξος πάντως κι εγώ για όσους δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα, θα τα λάβουν από τώρα και στο έτσι.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν όσοι έχουν εκκρεμότητες και είτε στην εφαρμογή του κινητού τους, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τώρα κύριε Πέ Χριστοφοράκη, είτε τους βγάζει διάφορα άλλα μηνύματα κλπ. Και δεν τους δίνουν εξηγήσεις, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην υποβολή της δήλωσης που θα θέσουν με το Fuel Pass 3, αν και υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ξέρετε θα έρθει αυτοματοποιημένα το ποσό να σου μπει για τους δικαιούχους εκείνους και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Κοιτάξτε, αν το πανεύκολο είναι και, και θα ήταν και για το Fuel Pass 2 και για το Fuel Pass 3. Υπάρχουν οι δικαιούχοι από τα στοιχεία που έχουν στην ΑΔΕΗ. Έχουν προηγηθεί δύο κύκλοι αιτήσεων. Αν πάει αυτοματοποιημένο, εγώ έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούμε ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Εφόσον τα στοιχεία υπάρχουν από τους προηγούμενους δύο κύκλους, οι δικαιούχοι δεν άλλαξαν. Ή τουλάχιστον, αν δεν αλλάξουν και οι δικαιούχοι, μπορεί πανεύκολα το Υπουργείο να δώσει μια περίοδο που θα μπορεί κάθε δικαιούχος να τροποποιήσει πιθανόν τα στοιχεία της προηγούμενης αίτησης, ίσως να αλλάξει το τραπεζικό λογαριασμό, ίσως να επιλέξει αυτή τη φορά να μην πάει στο κινητό του, αλλά στον τραπεζικό λογαριασμό. Και στη συνέχεια να πιστωθούν τα ποσά. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένα χρόνο θεραπεία που λέμε για. Ναι, συγγνώμη. Προσέξτε τώρα, βάσει αυτού που λέτε. Επικοινωνεί μαζί μας η κυρία Λίκη και λέει το εξής. Μα αφού εγώ έβαλα τα ίδια στοιχεία, για να δείτε ότι είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, εσείς το ξέρετε, αλλά και οι υπόλοιποι που αγκώνε. Μα τα ίδια στοιχεία, λέει, με τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο πήρα το Fuel Pass 1, τα ίδια στοιχεία χρησιμοποίησα χωρίς καμία αλλαγή και τα έκανε δεκτά το σύστημα για το Fuel Pass 2. Τι στην ευχή συνέβη? Ξέρετε ότι το ίδιο παράδειγμα ακριβώς έχω στο οικογενειακό μου περιβάλλον εγώ. Στο Fuel Pass 1 πληρώθηκε κανονικά στο τραπεζικό λογαριασμό. Το Fuel Pass 2 με ακριβώς τα ίδια στοιχεία δεν έχει πληρωθεί και δεν μπορώ να επικοινωνήσω κάπου να μου πούν γιατί δεν έχει πληρωθεί. Μάλιστα. Είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα αρκετά μεγάλο ζητούμενο. Ερώτημα που έρχεται επίσης για εσάς, γιατί ό,τι και να λέμε τώρα, σωστά το είπατε στην αρχή, σενάριοι εργασίας είναι, υποθέσεις είναι. Είπατε ότι μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή εντός της εβδομάδας, αν πάρουμε τις εργάσιμες ημέρες, γιατί τη Δευτέρα έχει 31, ο μήνας 31 έχει, όπως μου λένε, για να γυρίζω και το ημερολόγιο, ναι, τη Δευτέρα 31, ότι θα έχουμε την κοινή, θα έχουμε την κοινή υπουργική απόφαση. Εγώ πάντως γύρισα ημερολόγιο για να το δω. Ότι θα έχουμε την κοινή υπουργική απόφαση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το επίδομα θέρμανσης. Ίσως να μην το κατάλαβαν, ίσως να μην το είπατε. Η καταβολή αυτού του νέου επιδόματος, εφόσον έχουν διευκρινιστεί 1000 πράγματα από το χθες έως και το σήμερα, θα πάει λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και θα ολοκληρωθεί. Ολοκληρωθεί όσο έχει υποθεί, ρωτάνε, τέλος Απριλίου του 2023, ξέρετε? Ναι, ακριβώς αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουν δώσει οι αρμόδιοι υπουργοί ανακοινώνοντας το μέτρο. Είπαμε, οι πρώτες καταβολές, προκαταβολές θα ξεκινήσουν από 30 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν κατά το χρονοδιάγραμμα όπως αυτό έχει ανακοινωθεί στις 10 Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα θα ανοίξει 10 μέρες πριν για υποβολή αιτήσεων, το τελευταίο δεκαήμερο δηλαδή του Νοεμβρίου. Υποβάλλουμε την αίτησή μας, πληρωμές προκαταβολών από 30 έως 10 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα είναι, όπως το είπατε ακριβώς, γιατί η ημερομηνία δεν είναι και το πικ του Υπουργείου να τη τηρεί. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα πάμε σε μια νέα καταβολή στο τέλος Φεβρουαρίου. Και από εκεί και πέρα, για ό,τι αιτήσεις γίνονται έως τέλος Απριλίου, ό,τι αιτήσεις γίνονται μέσα στο μήνα έως τέλος Απριλίου, θα καταβληθεί και το τελικό ποσό. Μάλιστα. Εκτείνεται δηλαδή η περίμετρος πληρωμής. Ξεκινάει τέλος Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος Απριλίου. Ωραία. Εμείς θα τα λέμε συχνά πυκνά και μέσα από τον 984, κύριε Χριστοφοράκη, και σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, διότι δεν αρνείστε την πληροφορία να την διαχέετε, να τη δίνετε σε κανένα, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ προς το παρόν. Θα τα πούμε, νομίζω,
πολύ σύντομα για να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε τα νεότερα αναφορικά με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Καλά να είστε.